φιλανδί, μοναρχή το θείο. Τώρα φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ελάτε να ανοίξουμε τα φτερά μας, να πάμε ανατολικά, στο χρυσοπράσινο φύλλο το ρηγμένο στο πέλαγος, στο μαρτυρικό νησί της Κύπρου. Να πάμε στην περιοχή της Πάφου, στο μοναστήρι το αρχαίο του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλίστου, και να σκύψουμε ευλαβικά και να ασπαστούμε τα πόδια του μεγάλου αυτού Αγίου, του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλίστου, ενός μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας, όχι τόσο γνωστού στον ελλαδικό χώρο, αλλά γίνεται καθημερινά και πιο γνωστός μετά από την πρόσφατη έκδοση των απάντων του, μια κριτική έκδοση, μια εργασία πολύμοχτη, η οποία είχε ξεκινήσει ως οραματισμός ενός σοφού και λαμπρού κληρικού, του μακαριστού πλέον Βενεδίκτου κατά κόσμων, Παύλου κατά το εκκλησιαστικό όνομα αρχιμανδρίτου του Εγκλεζάκη, του οποίου και το λείψανο αναπάβεται ακριβώς σε εκείνο το μοναστήρι. Ο Άγιος Νεόφυτος, η δόξα αυτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, γεννήθηκε στα Λεύκαρα της Κύπρου κατά τα μέσα του έτους 1134, τότε που η Κύπρος ανήκε ακόμα στο Βυζάντιο και αυτοκράτορας ήτανε ο Μανουήλ ο Κομνηνός. Οι γονείς του Αγίου Αθανάσιος και Ευδοξία αποκτήσανε 8 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, αλλά επειδή ήταν πολύ φτωχοί, δεν βρήκαν τον τρόπο να τους δώσουν σχολική μόρφωση και γι' αυτό ο Νεόφυτος μεγάλωσε εντελώς αγράμματος. Για να κερδίζει τον επιούσιο και να βοηθά την πολυμελή πατρική του οικογένεια, εργαζόταν σε γεωργικές εργασίες και κυρίως στην αμπελουργία. Του δώσαν όμως οι γονείς του ψυχική μόρφωση, χριστιανική ανατροφή. Του εμπνεύσανε το φόβο του Θεού, που είναι η αρχή της σοφίας, το θεμέλιο της σοφίας, και την αγάπη προς την Εκκλησία. Όταν έγινε 17 χρονών, τον αραβωνιάσανε. Να θυμηθούμε ότι παλαιότερα στην Κύπρο ειδικά παντρευόντουσαν πολύ μικροί. Έβλεπες 20 χρονών και είχαν ήδη 2-3 παιδιά. Τώρα πλέον δεν ισχύει αυτό, αλλά εγώ το πρόλαβα. Όταν έγινε λοιπόν 17 χρονών, τον αραβωνιάσανε και ετοιμαστήκανε να φτιάξουν τα πρικοσύμφωνα για τους γάμους, όπως συνηθίζανε τότε. Όμως ο Νεόφυτος άλλα είχε κατά νου, άλλα ποθούσε. Μελετούσε τη ζωή των ανθρώπων και έβλεπε τις πολλές δυσκολίες και τις απότομες μεταβολές των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ένας, λέει, παθαίνει ζημιά στην εργασία του. Άλλος χάνει πρόωρα το παιδί του. Άλλος αποκτά πολλά παιδιά, αλλά δεν μπορεί να τα θρέψει υποφέροντας από φτώχεια. Πολλοί πλούσιοι και εξακουστοί καταντούν φτωχοί και άσημοι. Ή έρχεται ο θάνατος και φέρνει τον θρήνο εκεί που βασίλευε κάποτε η ευτυχία. Πολλοί που έχουν τιμή και υπόλοιψη ξαφνικά ξεπέφτουν σε περιφρόνηση και αδοξία. Αλλά κι αν ακόμη αποφύγει κανείς όλα αυτά τα δυσάρεστα, πράγμα που είναι αδύνατον, κι αν ακόμη απολαύσει κανείς όλη την ευτυχία του κόσμου, ποιο το κέρδος, αφού μας περιμένει ο θάνατος και ένας άλλος κόσμος? Οι σκέψεις αυτές, θεϊκή φώτιση, τον παρακινούσαν να αποσυρθεί από την ματαιότητα του βίου και να ακολουθήσει δρόμους ίσιους και ειρηνικούς της ζωής της μοναχικής. Γι' αυτό έπειτα από 7 μήνες, όταν όλα σχεδόν ήταν έτοιμα για τους γάμους, ο νεαρός Νεόφυτος τόσκασε κρυφά από το πατρικό σπίτι και πήγε στο μοναστήρι του Ιερού Χρυσοστόμου, στο όρος Κουτσοβέντη, λίγα μίλια έξω από τη Λευκοσία, προκειμένου να γίνει μοναχός. Οι γονείς του και οι γνωστοί του, καταστενοχωρημένοι για την εξαφάνιση του Νεοφύτου, τον ψάχνανε σε όλο το νησί επί 2 μήνες.
Κάποια στιγμή τον βρήκανε και τον φέρανε πίσω. Κάμαν τότε πραγματικό πόλεμο μαζί του για να τον πείσουν να παντρευτεί. Αλλά εκείνος ήσυχα και ταπεινά τους εξήγησε ποιος ήταν ο πόθος του και με τον τρόπο αυτό διέλυσε τη συμφωνία του γάμου και γύρισε στο μοναστήρι του Ιερού Χρυσοστόμου. 18 μόλις χρονών ήταν όταν αξιώθηκε να φορέσει το μοναχικό σχήμα. Και ήταν τόση η χαρά του για την καινούργια αυτή ζωή που φιλούσε τα μανίκια του ράσου του και παρακαλούσε θερμά τον Θεό να τον βοηθήσει να το κρατήσει μέχρι τέλος καθαρό και αμόλυντο. Ήταν όμως αγράμματος. Ήτανε σαν άπλαστο και αμαθές πρόβατο. Δεν ήξερε ούτε το αλφαβήτα και γι' αυτό ο ηγούμενος του μοναστηριού Μάξιμος του ανέθεσε να καλλιεργεί αμπέλια, μια δουλειά που την ήξερε, στην τοποθεσία που λεγόταν Στούπες. Σε αυτό το διακόνημα έμεινε 5 χρόνια. Τότε έμαθε και τα πρώτα γράμματα, σιγά σιγά, και έδειξε τόση κλίση προς τα θεία, ώστε αποστήθησε ολόκληρο το ψαλτήρι. Εάν διαβάσετε τους Ιερούς Κανόνες θα δείτε ότι η προϋπόθεση λέει για να είναι κανείς εκλόγιμος για την αρχιεροσύνη είναι να ξέρει απ' έξω το ψαλτήρι. Αν μας πιάσετε τους δεσποτάδες σήμερα όλους έναν έναν, να δούμε αν θα βρείτε κάποιον να το ξέρει απ' έξω. Αλλά τέλος πάντων, σε παλαιότερες εποχές που δεν υπήρχαν θεολογικές σχολές και πτυχία, οι πατέρες ξέρανε που βρίσκεται η σοφία και η σύνεση και γι' αυτό απαιτούσαν από τους ορεγωμένους επισκοπείς να γνωρίζουν από στήθος το ψαλτήριο. Ο Άγιος λοιπόν το εγνώρισε όλο από στήθους και αυτό ήταν η απόλαυσή του η καθημερινή. Με τους ψαλμούς υμνούμε το Θεό, αποτρέπουμε τους δαίμονες, ζητούμε σωτηρία, κηρύττουμε τον Χριστό στην πρώτη του και στη δευτέρα του παρουσία και όσοι έχουν νουν βλέπουν τους ψαλμούς σαν ένα λιβάδι ανθισμένο και πολυπόθητο και σαν ένα φυτό που μας δίνει όλους τους καρπούς. Ο νεόφυτος πάντοτε πειθαρχικός, υπάκουος, πράος, ζηλωτής στο έργο της Εκκλησίας και στη μελέτη της Αγίας Γραφής κέρδισε πολύ γρήγορα την αγάπη και την εκτίμηση των ανθρώπων του μοναστηριού και γι' αυτό στο τέλος της πενταετίας ο ηγούμενος τον κάλεσε πίσω από την αμπελουργία και τον έβαλε να υπηρετεί μέσα στο ναό του μοναστηριού ως παρεκκλησιάρχης. Και στο καινούργιο αυτό διακόνημα έδειξε απαράμιλο ζήλο. Όταν πέρασαν 2 χρόνια θέλησε να πραγματοποιήσει τη μεγάλη του επιθυμία να ζήσει την ασχητική ζωή και γι' αυτό το σκοπό με την ευχή του γέροντα ξεκίνησε για τους Αγίους Τόπους των Ιεροσολύμων. Το ταξίδι του από την Κύπρο μέχρι την Παλαιστίνη δεν ήταν ευχάριστο. Του συνάντησε δυνατή καταιγίδα και βρίσκονταν σε κίνδυνο ένα ολόκληρο μερόνυχτο. Τα κύματα τους φαίνονταν σαν τεράστια βουνά και νομίζανε ότι εξάπαντος η θάλασσα ενώθηκε με τον ουρανό. Πολλά καράβια τότε ναυάγησαν. Ο δε Άγιος Νεόφυτος και οι συνταξιδιώτες του χάσανε κάθε ελπίδα σωτηρίας και ζητούσαν από το Θεό να τους σώσει τουλάχιστον την ψυχή τους. Ο Θεός όμως με το έλεος του τους χάρισε και τούτη τη ζωή και φτάσανε σώοι και αυλαβείς στους Αγίους Τόπους. Ερεύνησε τότε ο μοναχός Νεόφυτος στα περίχωρα της Τιβεριάδος μέχρι και την έρημο όπου ο Χριστός ευλόγησε τους 5 άρτους. Προχώρησε στα όρια Μαγδαλά και στο όρο Σταβόρ. Προσκύνησε στα Ιεροσόλυμα τον τάφο του Χριστού, γύρισε τα περίχωρα του Ιορδάνου, αναζήτησε σε κοιλάδες και φαράγγια και ερήμους να βρει κανέναν ερημίτη για να ζήσει μαζί του, αλλά προς μεγάλη του λύπη δεν κατάφερε να βρει κάποιον. Και γι' αυτό έπειτα από 6 μήνες κατά Θεία Αποκάλυψη γύρισε πίσω στην Κύπρο, στην Ιερά Μονή του Χρυσοστόμου, όπου θέλησε να ασκητέψει πλέον
στις υπόρειες του βουνού του Κουτσοβέντη. Αλλά το θέλημα του Θεού και το θέλημα των πατέρων της Μονής ήταν να βρει αλλού τόπο ησυχίας και γι' αυτό έφυγε και έφτασε στο φρούριο της Πάφου με σκοπό να ταξιδέψει στη Μικρά Ασία και εκεί να αναζητήσει ασκητήριο στο περίφημο όρος Λάτρος. Το όρος αυτό που υψώνεται στην περιοχή της Ιωνίας είχε κατά την εποχή εκείνη πολλά μοναστήρια και σκήτες και ήταν ένα περίφημο κέντρο μοναχικής ζωής όπως είναι το Άγιο Όρος το γνωστό μας σήμερα. Οι φρουροί όμως του λιμανιού της Πάφου συλλάβανε τον νεόφυτο νομίζοντάς τον για δραπέτη. Τον κρατήσανε φυλακισμένο ένα μερονύχτιο και του πήρανε τα λίγα χρήματα που είχε για να πληρώσει τα ναύλα του. Του ψάξανε μάλιστα ακόμα και τις ραφές των ρούχων του, μήπως βρούνε κρυμμένα άλλα περισσότερα. Ευτυχώς κάποιοι ευσεβείς άνθρωποι μεσητεύσανε υπέρ αυτού και έτσι τον απέλυσαν από τη φυλακή. Δεν γνώριζε όμως ακόμα ποιος τέλος πάντων θα ήταν ο τόπος όπου θα καταστάλαζε κατά την υπόσχεση που του είχε δώσει ο Θεός. Χωρίς να χάνει καιρό προχώρησε προς τα βορειοανατολικά του λιμανιού της Πάφου και εκεί πίσω από το Μελισσόβουνο, 7 μίλια από το λιμάνι, στο απόκριμνο άκρο μιας κατάφυτης κοιλάδας, ανακάλυψε στις 24 Ιουνίου, την ημέρα που γιορτάζουμε το γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου, ένα έρημο σπήλαιο που ήταν απλώς κατοικία ορναίων. Του άρεσε η τοποθεσία γιατί και όμορφη ήταν και ήσυχη και σκέφτηκε λοιπόν να κατοικήσει εκεί. Ήταν τότε 25 χρόνων. Επί τρεις μήνες ανείχνευε τα τριγύρω και όταν βεβαιώθηκε ότι ο τόπος ήταν ασύχναστος από ανθρώπους και πραγματικά τόπος ησυχίας, εγκαταστάθηκε τελικά στη σπηλιά και για να την μεγαλώσει και να την κάνει κατοικήσιμη άρχισε να τη λαξεύει και να γκρεμίζει όσα μέρη της ήσαν ετοιμόρροπα. Η δουλειά αυτή κράτησε ένα χρόνο μέχρι την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Άγιος, για να μην βρίσκεται μακριά από την κοινωνία των αχράντων μυστηρίων, έστησε μέσα στη σπηλιά ένα θυσιαστήριο, ένα μικρό εκκλησάκι, και το αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό εις ανάμνηση της ημέρας κατά την οποία συμπλήρωσε τη λάξευση του ιερού του εκείνου καταφυγίου. Πολύ σύντομα έφτιαξε εικόνες, έφερε ιερά σκεύη και λείψανα Αγίων Μαρτύρων και από τον Τίμιο Σταυρό ένα απότμημα και κατά το 5ο έτος της εγκλήσεώς του όλα ήταν πλέον έτοιμα και το όλο σπήλαιο ονομάστηκε Εγκλήστρα, διότι είχε στο νου του να μείνει κλεισμένος μέσα εκεί ταπεινός υπηρέτης του Θεού, μόνος μόνο Θεό. Η Εγκλήστρα αυτή, γνωστή ως πρεσβυτέρα και πρωτοκάθεδρος, σώζεται μέχρι σήμερα σχεδόν ακέραια και περιλαμβάνει όπως και τότε έναν νάρθηκα, ένα κυρίως ναό, ή φανταστείτε μεγάλες διαστάσεις, πολύ μικρά πράγματα αυτά, και το ιερό, ένα σκευοφυλάκιο στο υπερό του νάρθηκος και το κελάκι του Αγίου πίσω από το ιερό. Στο κελί αυτό βλέπει κανείς ένα λαξευμένο γραφείο πάνω στο οποίο μελετούσε ο Άγιος Νεόφυτος. Πρόκειται για μια απλή πλάκα σε χαμηλή βάση. Το πέτρινο βάθρο που χρησιμοποιούσε σαν κρεβατάκι και κάθισμα και κάποιες θήκες που ελάξευσε στα τυχώματα. Στο μέσα μέρος του κελιού του σώζεται και ο τάφος του, τον οποίο ο ίδιος εσκάλισε στην πέτρα με θαυμαστή υπομονή. Μας λέει μάλιστα ότι όταν ετοίμασε τον τάφο του, στάθηκε μπροστά του και είπε στον εαυτό του: «Νεόφυτε, και αν ακόμα όλο τον κόσμο κερδίσεις, τίποτε περισσότερο από αυτό τον τάφο
δεν θα σου μείνει. Τον καιρό ακριβώς που καταγινόταν με την διάνοιξη της σπηλιάς, ένας δυνατός σεισμός κάποια νύχτα κατέστησε 7 φορές την εκκλησία και ολόκληρη την επαρχία Πάφου, η οποία μέχρι σήμερα δυστυχώς είναι σεισμογενής περιοχή. Ο Άγιος παραλίγο να πέσει κάτω από τη θέση όπου αναπαυότανε. Πολύ πρωί δε, μερικοί που ενδιαφερόντουσαν γι' αυτόν ήρθαν κατατρομαγμένοι να δουν αν ήταν ζωντανός, γιατί νομίσανε ότι εξαιτίας του μεγάλου σεισμού θα καταπλακώθηκε και θα τον εσκότωσε ο γκρεμός αυτός, ο όχι τόσο σταθερός. Με μεγάλη χαρά είδαν ότι δεν είχαν πέσει ούτε οι πέτρες με τις οποίες είχε κάνει προχείρος μια τρουλωτή είσοδο στο σπήλαιό του Άγιος. Δοξάσανε το Θεό και ρωτούσαν να μάθουν την αιτία του σεισμού. Ο Άγιος τους έδωσε τις εξηγήσεις. Όταν ένας δούλος ενός βασιλιά σφάλει, δεν υποφέρει να αντικρίζει το βλοσιρό βλέμμα του Κυρίου του, αλλά τρέμει από τον πολύ φόβο. Έτσι συμβαίνει και με μας. Όταν αμαρτάνουμε, ο βασιλέας παντουργός Θεός επιβλέπει επί την γη με βλοσιρό βλέμμα και η δούλη κτήσης δεν υποφέρει να βλέπει το βλοσιρό και θυμωμένο βλέμμα του κτίστου και τρέμει και σύεται. Και αν δεν τη συγκρατούσε ο ίδιος ο κτίστης, μπορούσε και να καταστρεφόταν από την πολύ ταραχή και το φόβο της. Από τις ισχυρές εκείνες σεισμικές δονήσεις είχαν καταπέσει τότε 14 εκκλησίες στην επαρχία της Πάφου και καταστράφηκε και μέσα στο φρούριο της Πάφου ένας πολύ μεγάλος ναός της Παναγίας, την οποία ονόμαζαν Λιμενιώτισσα. Όταν ο νεόφυτος ήταν 32 χρόνων, ανέβηκε στον επισκοπικό θρόνο της Πάφου ο Μητροπολίτης Βασίλειος ο Κίναμος. Ο εκλεκτός εκείνος αρχιερέας έδειξε πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη προς τον Έγκλειστο και επί 4 ολόκληρα χρόνια
ή ερχόταν ο ίδιος ή έστελνε αντιπροσώπους του και τον παρακινούσε να γίνει ιερέας. Στο τέλος τον εχειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο και τον έπεισε να έχει ένα μαθητή ως συγκάτοικό του και του όρισε με επίσημο γράμμα το σιτηρέσιο το απαραίτητο για τη συντήρηση της εγκλήστρας. Όταν ο νεόφυτος έγινε ιερομόναχος, αποφάσισε να δεχτεί να ζουν κοντά του γύρω από την εγκλήστρα και άλλοι μοναχοί ως μαθητές του, για να έχουν και εκείνοι την απόλαυση των αγαθών του μοναχικού βίου και της ιεράς ησυχίας. Ίδρυσε λοιπόν ένα μοναστήρι και έθεσε σε εφαρμογή για τη ρύθμιση της ζωής του μοναστηριού ένα κανονισμό, τον οποίο ονόμασε τυπική διάταξη. Με τον κανονισμό αυτό όριζε να είναι πολύ λίγοι οι αδελφοί της μονής, μέχρι 10 το πολύ, γιατί επίστευε ότι τα 10 πρόβατα είναι καλύτερα από τα 50 ερήφια. Επειδή όμως πολλοί θαυμαστές του τον προτρέπανε να δεχτεί μερικούς ακόμη, πίστηκε να αυξηθεί ο αριθμός των μοναχών σε 14. Αυτή η αύξηση, αντί να φέρει ωφέλεια, έφερε ζημιά και δημιούργησε μεγάλη ταραχή στην εγκλήστρα, γιατί 4 από τους μοναχούς αποδείχτηκαν μεμψίμηροι, έκαναν συμπόσια και δεν υπακούανε στις συμβουλές του Αγίου και διαδίδανε στον έξω κόσμο όσα λεγόντουσαν μυστικώς μέσα στο μοναστήρι. Ο Θεός γρήγορα απομάκρυνε από το μοναστήρι τους κακούς εκείνους μοναχούς και από τότε ο έγκλειστος περιοριζότανε σε πολύ λίγους πλέον, ειρηνικούς και ησύχιους. Όταν ο Άγιος αποφάσισε την ίδρυση του μοναστηριού, ένα μονάχα κτίσμα υπήρχε έξω από την Θεόκτιστον, όπως την ονόμαζε, εγκλήστρα του. Και το κτίσμα αυτό ήταν ένα μικρό υπόστεγο, χτισμένο εξ αρχής στο έξω άκρος του γκρεμού. Φρόντισε λοιπόν τώρα και λαξεύτηκε ο γκρεμός σε όλο το μέρος του και έτσι κατασκευάστηκαν σε αυτόν κελιά. Μακριά δε από την εγκλήστρα, στην είσοδο του μοναστηριού, κτίστηκε ένας ευρύχωρος σκεπαστός διάδρομος, εφοδιασμένος με καθίσματα και θρανία και βάθρα για την ανάπαυση των επισκεπτών. Αντιλήφθηκε όμως ο Άγιος ότι έγινε κακή χρήση του αναπαυτηρίου εκείνου και γι' αυτό κατά διαταγή του το κατεδάφισαν εκ θεμελίων και χτίσανε πιο μακριά ένα μικρό χωρίς καθίσματα. Συγχρόνως έκτισε ένα μαγκηπίον, δηλαδή ένα αρτοποιείο, μαγειρίο, αποθήκη, στάβλους και αχυρώνες και άλλα κελιά και ένα οικονομείο και πάνω σε αυτά, κολλητά στον γκρεμό, ένα ηλιακό με 5 καμάρες. Στον ηλιακό αυτό ήταν και η αίθουσα του φαγητού σκαλισμένη μέσα στο βράχο. Τέλος, στο χήμαρο, με περισσότερο κόπο, χτίστηκε μια μεγάλη οικοδομή με πολλές αψίδες και όρισε ο Άγιος να κτιστεί πάνω σε αυτές τις αψίδες ένας ναός επωνόματι της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, όταν ευδοκίσει ο Θεός και φανερωθεί πλούσια χορηγία από κανένα βασιλιά ή από τίποτε άρχοντες. Αργότερα ο Άγιος, στα 49 του χρόνια, φρόντισε για την εικονογράφηση της εγκλήστρας και χρησιμοποίησε για το έργο αυτό τον αγιογράφο Θεόδωρο τον Αψευδή. Η όλη αγιογράφηση έγινε με τις οδηγίες του και κάτω από την άγρυπνη παρακολούθησή του, με ανθεκτικά χρώματα και πάνω σε στερεό επίχρησμα των τυχωμάτων του σπηλαίου. Γι' αυτό και οι τυχογραφίες σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση, μολονότι περάσανε 800 σχεδόν χρόνια από τότε. Πραγματικά θαυμάζει κανείς και ενδυναμώνεται η ευσέβειά του όταν βλέπει αυτά τα ιερά ζωγραφήματα της εποχής του Αγίου Νεοφύτου. Παριστάνουν τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, μια σειρά από ασκητές,
τους Αγίους Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, πολύ προσφυλή στην Κύπρο. Μην ξεχνάμε ότι η Αγία Ελένη προσεκόμισε τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού στην Κύπρο και ίδρυσε το μοναστήρι του Σταυροβουνίου, έτσι. Τον μυστικό δείπνο, τον Υπτήρα, τον Ιησού με τις μαθητές του στο όρος των Ελαιών, το προδοτικό φίλημα του Ιούδα, τον Χριστό μπροστά στον Πιλάτο, την άνοδο στο Γολγοθά, τη Σταύρο, την αποκαθήλωση, την ανάληψη, όλα τα καθέκαστα και βεβαίως τον Παντοκράτορα. Τέσσερες θαυμάσιες στιχογραφίες εικονίζουν και τον Άγιο Νεόφυτο, προφανώς με τα γενέστερές του. Στη μια με σταυρωμένα τα χέρια στέκει προσευχόμενος ανάμεσα στους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ που τον κρατούν από το πάνω μέρος των βραχιώνων. Σε άλλη είναι γονατισμένος μπροστά στο θρόνο του Χριστού με τη Θεοτόκο δεξιά και τον πρόδρομο αριστερά και σε άλλες δύο τοιχογραφίες μέσα στο ναό και πάνω από τον τάφο του Αγίου ο Χριστός, αφού εκήρυξε σωτηρία στους απαιώνους και κοιμημένους, ανίσταται εκ των νεκρών και με τη δόξα του βοηθάει στην Ανάσταση τον Άγιο. Ενώ παρακολουθούν με χαρά ο Δαβίδος Σολομών και άλλοι προφήτες και αρχιερείς. Οι τοιχογραφίες αυτές παρουσιάζουν τον Άγιο Νεόφυτο Ρασοφόρο με τρίο αναστήματος, με πυκνά μαλλιά και τριγωνική γενιάδα, με πλατή μέτωπο και μάτια λίγο γαλανά, με κόρες μελισσόχρωμες. Η όλη φυσιογνωμία του επιβάλλεται με τη γλυκύτητα και την ιεροπρέπειά της. Αλλά ο Άγιος θλιβόταν βαθύτατα όσες φορές η Κύπρος υπέφερε από βαριές φορολογίες ή από λαιλασίες και στα 50 χρόνια του και μετά είδε να αποκορυφώνονται τα βάσανα της πατρίδας του. Η Κύπρος εκρατήθη ανταρτικός υπό του Ισαακίου του Κομνηνού, ο οποίος με πλαστά αυτοκρατορικά γράμματα αναγόρευσε τον εαυτό του βασιλιά της νήσου και επί 7 χρόνια εκάκωσε την χώρα και διήρπασε τους βίους των πλουσίων. Τόσο δε καταπιεστικά φέρθηκε, ώστε όλοι περιήλθαν σε πολύ δύσκολη θέση και ζητούσαν κάποιο τρόπο απαλλαγής. Την ίδια εποχή κυριεύτηκε η Ιερουσαλήμ από τον ιόν της απολίας, τον άθεον Σαλαχαντίν, και ο ζωηφόρος του Κυρίου Τάφος και τα υπόλοιπα Άγια εδόθηκαν στους μουσουλμάνους δια της αμαρτίας ημών. Και δακρύει ο Άγιος Νεόφυτος δια την τιάφτην συμφοράν και μαζί του πάσα ψυχή φιλόθεος. Στο τέλος επταετίας προσβάλλει την Κύπρο ο Ινγκλίτερ, δηλαδή ο γνωστός βασιλιάς της Αγγλίας, ο Ριχάρδος ο Λεοντόθυμος, ο οποίος εχμαλώτευσε τον Ισαάκιο και διήρπασε τους πολλούς θησαυρούς του και ελαφυραγώγησε ολόκληρη τη χώρα. Λίγο μετά ο Ριχάρδος πούλησε το νησί για 200.000 λίτρες χρυσού στους Λατίνους, οι οποίοι κρατούσιν αυτήν δουλικός και λαιλατούσιν και ως πότε ουδήσαν ανθρώπης την απόβασιν είδε. Πολλοί μάλιστα των πλουσίων κατοίκων του νησιού, για να αποφύγουν την καταπίεση και τον αφανισμό, αναγκαστήκαν να τα αφήσουν όλα και να φύγουν κρυφά σε άλλα μέρη και κυρίως στη βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά τα δεινά τα βλέπει ο Άγιος ως υπό του Θεού επιτρεπόμενα, διότι παρεπικράναμε τον Πανάγαθον ημών ιατρών και πλαγίως προς αυτόν διετέθημεν, χρησιμοποιώ λόγια του Αγίου, και δια τούτο διετέθηκε αυτός προς ημάς πλαγίως και μας παραπικραίνει δια την σωτηρία μας με πολέμους και ήτας, με απόλαυση των καρπών των κόπων μας από άλλους, με εκμηδένιση της δυνάμεώς μας, με ελάττωση του πληθυσμού μας και με αύξηση ξένου λαού εν τη γη ημών. Ο Άγιος Νεόφυτος κατά τους δύσκολους εκείνους καιρούς είχε ως επίτροπο μετά από τον Θεόν της Αγίας Εγκλήστρας ένα πνευματικό του Υιό, ο οποίος όπως φαίνεται ήταν εκ των ευγενών του νησιού και μπορούσε να πλησιάζει τον βασιλέα και να συνηγορεί υπέρ των ετοιμάτων της αδελφότητος.
Ο ισχυρός αυτός προστάτης καταδιώχτηκε από τους Λατίνους και κατέφυγε με όλο το λαό του στο βασιλέα της Κωνσταντινούπολης, Ισαάκ ο Άγγελο, ο οποίος και τον ετοίμησε με τον τίτλο του Σεβαστού. Ο Άγιος Νεόφυτος, μετά από 40 χρόνια αγνής καρποφόρου ζωής στην Αγία Εγκλίστρα και όντας πια 65 χρονών, σκέφτηκε ότι αν θέλει Μαθεού να αποσυρθεί στα ανώτερα μέρη του γκρεμού προς τα υπερώα της Εγκλίστρας και εκεί να διανοίξει ένα μικρό άνοιγμα μέσα στο οποίο να μην μπορούν να ανεβαίνουν οι πολλοί και να ησυχάζει όταν θέλει. Επιθυμούσε να αποφεύγει στο εξής την πολλή ενόχληση από τους πολλούς ανθρώπους για να μην χάσει τα αγαθά της φύλης αναχωρήσεως και θεοφιλούς ησυχίας. Έστησε λοιπόν μια μεγάλη σκάλα στο σημείο που έκρινε και ανέβηκε και αυτός και οι αδελφοί στο πάνω μέρος της και σε μικρές προεξοχές του γκρεμού, κρατώντας τον Τίμιο Σταυρό, ένα Ευαγγέλιο και μια στολή ιερατική και θυμιατό και λαμπάδες, και εκεί κάμανε παράκληση. Και από τότε κάθε πρωί μετά από την απόλυση ο Άγιος ασπαζόταν τον Τίμιο Σταυρό και τις Άγιες εικόνες, έκανε το σταυρό του, ανέβαινε και άρχισε να λαξεύει προσευχόμενος διαρκώς. Έσκαβε προσεκτικά. Κάποια μέρη όμως του γκρεμού και ιδίως τα εξωτερικά που ήταν ραγισμένα από την επίδραση των πολλών σεισμών, πέφτανε μόνα τους από εδώ και από εκεί και οι αδελφοί, βλέποντας την πολλήν των λίθων κατάπτωσιν, κυριευόντουσαν από φόβο για τον Άγιο μήπως πάθει τίποτε και για τα από κάτω οικίματα μήπως υποστούν κάποια βλάβη. Αλλά ο Θεός διαφύλαξε τον Άγιο και τον βοήθησε να τελειώσει το έργο και να οικοδομήσει καλά την ανωτέραν αυτήν Εγκλίστρα, την οποία και ονόμασε Νέα Σιών. Χρειαζόταν όμως, για να μην είναι υποχρεωμένος να κατεβαίνει συχνά και με τόσες δυσκολίες στην κάτω Εγκλίστρα, να κόψει πολύ μέρος του γκρεμού για να ανοίξει ένα στενό αλλά μακρύ μονοπάτι που να τον φέρνει μακριά από τη Νέα Σιών για τις απαραίτητες κατά καιρούς εξόδους του. Ο γκρεμός ήταν 18 οργές ψηλός και πολύ σαθρός και η θέα προς τα κάτω έφερνε ήλιγκο. Παρά τις δυσκολίες, ο Άγιος έπειτα από εκτενείς ηκεσίες άρχισε το καινούριο έργο με θάρρος και με πολύ προσοχή και ακρίβεια. Όταν είχε φτάσει προς το τέλος του έργου, χωρίς να φαίνεται καμιά υπόνοια κινδύνου, και άρχισε να δοξολογεί το Θεό και να τον ευχαριστεί, τότε ακριβώς μέρα μεσημέρι Παρασκευής 24 Ιανουαρίου που γιορτάζουν οι Ορθόδοξοι την Αγία Ξένη, κατά θεία παραχώρηση παγίδες θανάτου τον περικύκλωσαν. Ενώ δηλαδή καθόταν και έσκαβε σιγά σιγά, ξαφνικά αποκόπηκε προς τα δεξιά του και έπεσε πάνω του μια πέτρα βραχώδης και σκληρή, μια οριά στο μάκρος και παχύτερη από το αγκάλιασμα ανδρός. Του έσκισε τα ρούχα και τον δεξιό ώμο, τον εκτύπησε στο πλευρό και τον ετραβούσε προς τα κάτω. Ο Άγιος κράβγασε: «Δέσποινα βοήθησον, Χριστέ βοήθησον», και με την δύναμη του Θεού ο λίθος εκείνος πρόχθηκε προς τα πίσω και κράτησε κάτω το δεξί χέρι του Αγίου μαζί με τη σκαπάνη και το άκρο του ποδός του. Το αριστερό πόδι έμεινε κρεμασμένο, το δεξί απλωμένο μπροστά από την πέτρα. Πραγματικά στη θέση αυτή ο Άγιος λίγο διέφερε από ένα πουλί κρεμασμένο σε ξόβεργα. Πολύ παράξενο φαινόταν και το ότι το χέρι του Αγίου, το πεσμένο κάτω από την πέτρα, δεν είχε πάθει τίποτε, ενώ το αριστερό που έμενε ελεύθερο ήταν άσχημα πληγωμένο στο μεσαίο δάχτυλο και ελαφρά χτυπημένο στο πίσω μέρος της παλάμης. Πρώτος τον είδε ένας ιερομόναχος Ιάκωβος, ο οποίος έσπευσε να ανέβει επί τόπου και φώναξε και άλλους αδελφούς και βοήθησαν τον Άγιο, βγάλανε το χέρι του κάτω από την πέτρα,
αφού πρώτα σπάσανε την πέτρα στα τρία με ένα σφυρί για να μπορέσουν να τα σηκώσουν. Σιγά σιγά τον ελευθέρωσαν και ο Άγιος μόλις βρέθηκε ασφαλής πάνω στο μονοπάτι, ύψωσε τα χέρια του και εδόξασε το Θεό, ο οποίος παραδόξως τον έσωσε από βέβαιο ικτρό θάνατο. Ο Άγιος αποσύρθηκε στην εγκλήστρα του και επί έξι μερόνυχτα υπέφερε από δρυμύτα τους πόνους που τον άφησαν άϊπνο και άσυτο και τον κατέβαλαν τόσο πολύ ώστε τον νόμιζες πως ήταν νεκρός. Με τη χάρη του Θεού, ύστερα από έξι μέρες, οι πόνοι σταμάτησαν εντελώς και σιγά σιγά ο Άγιος ανέλαβε. Στα 70 του χρόνια ο Άγιος δοκίμασε μεγάλη θλίψη. Η Κωνσταντινούπολη, η ηγεμόν των πόλων, η προκαθημένη και έχουσα την τιμή της Προεδρίας, πατήθηκε από ξένο λαό, από τους Λατίνους Σταυροφόρους της Τετάρτης Σταυροφορίας, και πάσχει δεινός και ανιαρός έχει. Επίστευε δε ο Άγιος ότι και αυτό το δεινό πάθημα ήταν παραχώρηση Θεού, ο οποίος μας τιμωρούσε δικαίως για πράξεις αθέμητες και άξια μας εμαστίγωνε για τις πολλές μας παρανομίες. Ο Άγιος Νεόφυτος μέσα στην εγκλήστρα του, τόσο στην κάτω όσο και στην ανωτέρα, περνούσε τη ζωή του προσευχόμενος και νηστεύοντας διαρκώς, μελετώντας, συγγράφοντας και συμβουλεύοντας. Προσευχόταν και ενίστευε. Και όχι μόνο πιστότατα ακολουθούσε τις διατεταγμένες ιερές ακολουθίες, αλλά και τις περινηστείας διατάξεις εκκλησίας. Τακτικότατα μέρες ολόκληρες ζούσε χωρίς καθόλου τροφή για να δουλαγωγεί το σώμα, και συνέβη πολλές φορές σε μεγάλες γιορτές λόγω της μεγάλης ενοχλήσεως των προσκυνητών να ξεχάσουν οι μοναχοί να του φέρουν έστω και μερικά βρεγμένα κουκιά για να φάει. Τέτοια ζητήματα δεν τον απασχολούσαν, δεν τον στενοχωρούσαν, γιατί ήταν εγκρατής και ολιγαρχής και έδιδε τον εαυτό του ένα λαμπρό και αξιομίμητο παράδειγμα στους άλλους. Ουδέποτε έπαψε να μελετά. Μελετούσε τις Άγιες Γραφές, τα βιβλία τα απαραίτητα για τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Είχε τα έργα του προστάτου του, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, βιβλία του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου, του Γρηγορωτάτου Νου και Βαθυτάτου Φρέατος της Θεολογίας, όπως τον ονόμαζε. Και όσα συγγράμματα των Αγίων δεν τα είχε ο ίδιος, τα ζητούσε προς μελέτη από τα μοναστήρια της Πάφου και της Αρσινόης. Ερμήνευσε με ζήλο τον ανεκτίμητο θησαυρό της Αγίας Γραφής. Αυτός ήταν ο επιούσιος άρτος του. Γνώριζε, εκτός από το ψαλτήρι που είπαμε ότι το ήξερε αποστήθους εγνώριζε και τη γένεση, και επλούτιζε πάντοτε το λόγο του και τα γραπτά του μερητά τόσο από την Καινή όσο και από την Παλαιά Διαθήκη. Συνέγραψε 16 συγγράμματα, τα οποία καθιέρωσε στον Θεό και στην Αγία Εγκλήστρα, για να μένουν εκεί απόκτημα αιώνιο, θαυμαστό δείγμα της θεοσεβίας και της φιλοπονίας του. Έγραψε τουλάχιστον 70 εγκόμια, δηλαδή επενετικούς λόγους σε Αγίους. Σε αυτά με πολύ ωραία λόγια πενούσε πρωτίστως τον Χριστό για το σωτηριώδες έργο του και το άχραντο πάθος του, την υπεραγία Θεοτόκο, τον Τίμιο Σταυρό και πάρα πολλούς Αγίους, των οποίων διηγείται τον βίο και τα θαύματα για να μας στερεώνει στην πίστη. Με το φωτισμό του Θεού έγινε ένας τρανός θεολόγος, πρακτικός θεολόγος, όχι θεοκουτσομπόλης όπως λέει ο Κόντογλου αυτούς οι οποίοι απλώς παίρνουν ένα πτυχίο από κάποια θεολογική ονομαζόμενη σχολή, αλλά θεολόγος της πράξεως, της καθημερινής ευαρεστήσεως του Θεού, τέτοιου είδους θεολόγος, που όχι εμάθαινε εγκυκλοπαιδικώς τα θεία, αλλά επάθαινε, εζούσε τα θεία. Και έτσι ήταν ικανός απολογητής της χριστιανικής πίστεως, υπερασπίζοντας με ακαταμάχητη δύναμη τη διδασκαλία του Χριστού από τις επιθέσεις των αιρετικών.
ήταν γλυκύτατος ιεροκήρυκας και πιστικότατος. Ήταν ποιητής. Έγραψε κατανυχτικά στη χειρά που αποτελούσαν το ένα από τα 16 έργα του και ίσως κάποτε να ανακαλύψουμε σε καμιά συλλογή χειρογράφων και άλλα ακόμα για να τα απολαύσουμε. Ολόκληρη τη μόρφωσή του, τη συγγραφική του δράση, τη θεολογική του κατάρτιση και δόξα, οφείλει ο Άγιος Νεόφυτος στην ακλόνητη πίστη που ευασίλευε στην ψυχή του. Εν κυρίω εκοιμήθη μεγαλύτερος των 80 ετών, κάποια χρονιά στις 12 Απριλίου. Τον έκλαψαν όλοι όσοι τον είχαν γνωρίσει και βεβαίως οι αδελφοί της Εγκλίστρας, οι οποίοι τον εκείδευσαν και μέσα στον λαξευτό τάφο τον οποίο είχε ετοιμάσει. Μέχρι σήμερα το μοναστήρι είναι ζωντανό. Η Εγκλίστρα στον γκρεμό μέσα είναι πλέον ένα προσκύνημα. Επειδή κάποτε πήγα και προσκύνησα και δεν έμεινε ευχαριστημένος με την εμφάνιση εκείνων οι οποίοι ανέβαιναν τάχα μου για να προσκυνήσουν την Εγκλίστρα, μάλλον όμως ως τουρίστες και περιηγητές, θα ήθελα να ευχηθώ αυτοί οι οποίοι θα ανεβαίνουν στην Εγκλίστρα του Αγίου Νεοφύτου πράγματι να έχουν μέσα τους φόβο Θεού και κατάνοιξη και σεβασμό προς αυτό το Άγιο Σέβασμα της Ορθοδόξου Πίστεως, το οποίο εποτίστηκε με τόσα δάκρυα και τόσους ιδρώτες του μεγάλου αυτού Αγίου και Πατέρα της Εκκλησίας μας και των αξίων συμμοναστών του. Αγιάστηκε με τόσες προσευχές, με τόσες λειτουργίες του Αγίου, αλλά και με το Άγιο Σώμα του που αναπαύθηκε εκεί. Είναι τόπος ιερός στον οποίο πρέπει να ανεβαίνει κανείς με το δέος που επλησίασε ο Μωυσής την καιωμένη βάτο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, διότι ο πόνος που έζησα όταν τελευταία φορά πήγα και προσκύνησα το 1994 ίσως με οδηγήσει να μιλήσω σκληρότερα. Εύχομαι ο Άγιος Νεόφυτος να ευλογεί και να αγιάζει την Κύπρο μας, να ευλογεί όλη την Ορθοδοξία, όλο τον Ορθόδοξο κόσμο απανταχού της γης και βεβαίως τον σεμνό και αγαπητό αδελφό Άγιο Μόρφου, ο οποίος φέρει το όνομά του και άγει σήμερα τα σεπτά του ονομαστήρια. Oh!
κινόμενος αλλού καπέρι της του θρόνου, το πατρίτη κατενόμενος και αναστάσεις νεκρών, τον κόσμο αντιλευθέρωσα εκεί δουλεί. Ο Σεπτέμβριος σε λίγο μας αποχαιρετά, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Την Πέμπτη ξημερώνει 1η Οκτωβρίου. Στο κατόφλι του καινούριου μηνός στέκεται και μας καλωσορίζει η Παναγία, η μητέρα όλων μας, η προστασία και σκέπη όλων των χριστιανών. Η 1η Οκτωβρίου είναι μια ακόμη γιορτή της Θεοτόκου, η σύναξη της Παναγίας της Γοργοεπικόου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την 1η Οκτωβρίου οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συναζόμαστε, κάνουμε σύναξη εκκλησιαστική για να τιμήσουμε τη σεβάσμια και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας που επωνομάζεται Γοργοεπίκος. Η εικόνα αυτή, η πρωτότυπη, βρίσκεται στο Άγιον Όρος, στη Μονή Δοχειερίου. Δεν είναι μια συνηθισμένη εικόνα της Παναγίας. Είναι μια παμπάλαια τοιχογραφία κοντά στην τραπεζαρία του μοναστηριού που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Το 1664 έκαμε ένα χαρακτηριστικό θαύμα στον τραπεζοκόμο της Μονής, μοναχό Νίλο. Καθώς περνούσε πάνω κάτω μπροστά από την εικόνα, χωρίς την απαιτούμενη ευλάβεια και προσοχή. Τη νύχτα κρατούσε δαυλιά αναμένα για να βλέπει και περνώντας πολύ κοντά από την εικόνα, οι καπνιές που άφηναν τα δαυλιά μουτζούρωναν την Αγία Μορφή της Θεοτόκου. Μια από τις πολλές, η Παναγία μίλησε μέσα από την εικόνα της και παρατήρησε τον μοναχό, ζητώντας του να είναι προσεκτικότερος. Αυτός νόμισε ότι η φωνή ήταν κάποιου μοναχού που ήθελε να τον πειράξει και δεν έδωσε σημασία. Συνέχισε την απρόσεκτη τακτική του. Η Παναγία τον παρατήρησε ξανά για δεύτερη φορά και τότε ο ταλέπορος έχασε το φως του. Αντιλήφθηκε ότι αμάρτησε και του δόθηκε ένας πειρασμός για να συνέλθει. Μετανόησε και έμεινε για καιρό μπροστά στην εικόνα προσευχόμενος με συντριβή και ζητώντας συγγνώμη από την Παναγία. Η Παναγία, όπως ξέρουμε και όπως το πιστεύουμε και το ζούμε, είναι μάνα στοργική των χριστιανών και μάλιστα των μοναχών που αφιερώσανε τη ζωή τους στον Υιό της. Έτσι τον μετανοημένο πλέον Νίλο δεν τον άφησε απαρηγόρητο. Το συγχώρεσε και για να τον βεβαιώσει γι' αυτό του χάρισε πίσω το φως του. Μίλησε για τρίτη φορά και ζήτησε τόσο από τον ίδιο όσο και από τους άλλους μοναχούς να είναι προσεκτικοί στη ζωή τους, ευλαβείς και συνεπείς στα μοναχικά τους καθήκοντα. Και δήλωσε ότι αυτοί είναι εκεί, πάντα μαζί τους, μητέρα τους, έτοιμοι να ακούει γοργά την προσευχή και τη δέησή τους και να ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους. Γι' αυτό η εικόνα ονομάστηκε Γοργοεπίκοος, δηλαδή αυτή που ακούει γοργά, σύντομα, στις προσευχές. Από τότε η τιμή στην Αγία αυτή η εικόνα της Θεοτόκου είναι απεριόριστη. Δίπλα της μάλιστα χτίστηκε ωραίο παρεκκλήσιο αφιερωμένο σε αυτήν και εκεί υπάρχει καθημερινά ένας μοναχός, ο λεγόμενος προσμονάριος, γιατί προσμένει, παραμένει συνέχεια μέσα στο ναό και διαβάζει παρακλήσεις στην Παναγία για τη σωτηρία των μοναχών και όλου του κόσμου, μάλιστα εκείνων που παρακαλούν τους πατέρες της Μονής να προσευχηθούν για κάποιο πρόβλημά τους. Διαβάζει ακόμη τους χαιρετισμούς και επιμελείται να είναι συνέχεια αναμένα τα καντήλια που κρέμονται μπροστά στην Αγία εικόνα της Γοργοεπικόου. Θαύματα πολλά επιτελούνται από τη χάρη της μέσω της εικόνας αυτής και έτσι η Γοργοεπίκος είναι το προσκύνημα όλων των πονεμένων, όλων των αναγκεμένων, όλων εκείνων που βρίσκονται σε κάποια δύσκολη θέση και ώρα. Εδώ στην Αθήνα υπάρχει η Παναγία η Γρηγορούσα στο μοναστηράκι, η οποία είναι αφιερωμένη στη Γοργοεπίκο και εκεί προστρέχουν οι χριστιανοί μας, εδώ του Λεκανοπεδίου, αλλά και σε διάφορα μέρη της Ελλάδος έχουν κτιστεί ναοί και μοναστήρια
Ακόμα μέχρι και τη μακρινή Αυστραλία υπάρχει μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία, τη Γοργοεπίκο. Η Παναγία δεν κολλείεται από αποστάσεις. Όπου και αν ζούμε οι χριστιανοί, τη νιώθουμε κοντά μας, όσο μακριά κι αν μας είναι το δοχιάρι με το πρωτότυπο και το Άγιο Όρος. Δεν περιορίζει την Παναγία σε ένα μέρος. Είναι παντάνασα, δηλαδή βασίλισσα όλου του κόσμου. Είναι μητέρα, όχι μόνο των μοναχών, μα όλων των χριστιανών. Είναι προστάτηδα, όχι μόνο των Ελλήνων, μα όλων των Ορθοδόξων. Επακούει γοργά τις προσευχές και εκείνων που την επικαλούνται ακριβώς μπροστά στην πρωτότυπη εικόνα της Γοργοεπικώου, μα και εκείνων που τη φωνάζουν μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο χώρο της εργασίας τους, μέσα στο σχολείο τους, μέσα στο αυτοκίνητό τους, μέσα στο καράβι τους κατά μεσή στα πέλαγα, μέσα στο αεροπλάνο ανάμεσα ουρανού και γης, μέσα στη χαρά τους και μέσα στον πόνο τους, στην ώρα του κινδύνου, στην ώρα της αρρώστιας, στο νοσοκομείο, στο χειρουργείο, στην ώρα που ετοιμάζονται για το μεγάλο, το τελευταίο ταξίδι. Γοργοεπίκος, η Γρηγορούσα, πάντα κοντά μας, πάντα δίπλα μας, πάντα με τα αυτιά ορθάνυχτα στο ψήθυρο της καρδιάς μας, πάντα έτοιμη να τρέξει, να συντρέξει, να βοηθήσει, να μεσητέψει, να σώσει. Παναγία δικιά μας, μάνα δικιά μας, με την αγάπη της διαρκώς φανερούμενη, με την καρδιά της ελεούσα. Με τις ευχές και τη βοήθεια της Παναγίας μας, με το καλό να μας έρθει και ο Οκτώβριος. Καλή αντάμωση την ερχόμενη Δευτέρα, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Ο Κύριος μέσα σας. Μυστικός κήπος.